ο κύριος Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Κινήματος Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και η κυρία Χριστίνα Παναγιωτοκοπούλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Κύριε Γυρίτση, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα σε σχέση με τα γεγονότα στην Αλβανία και το τι ακριβώς γίνεται, γιατί πάμε σε μια πολιτικοποίηση αυτού του θέματος, όπου και κάποιοι κύκλοι εθνικιστικοί και από τις δύο χώρες προσπαθούν να δυναμωτήσουν ένα κλίμα. Θα σας πω για την Αλβανία, αλλά επειδή μόλις τώρα είδα τα αποσπάσματα από τη χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στο συνέδριο αυτό το επενδυτικό, το αραβικό, μου έκανε εντύπωση το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι μιλάει σε πιθανούς επενδυτές και στην ουσία τους λέει μην επενδύεται στη χώρα. Το ότι μιλάει για παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τη στιγμή που θυμόμαστε ότι από την άνοιξη του 16, δηλαδή εδώ και 2,5 χρόνια ζητάει εκλογές. Και το τρίτο, το οποίο δεν το είδα εδώ αλλά το είδα στο κείμενο της ομιλίας του, είναι ότι η υπόσχεση την οποία δίνει και τους λέει μην επενδύσετε, περιμένετε, είναι ότι εγώ θα σας εξασφαλίσω μισθολογικά ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό, δηλαδή περαιτέρω μείωση των μισθών, που είναι και το βασικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλάμε για τις διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και στα πολιτικά σχέδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Αλβανίας, εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι το πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ανάμεσα στις σχέσεις των δύο κρατών. Άμα η Αλβανία μπορεί να έρθει να σου πει ότι εδώ έχουμε τρομοκρατία από Έλληνα υπήκο, ο οποίος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο εναντίον της αστυνομίας μας κτλ. Και το δεύτερο είναι η αξίωση, η οποία είναι λογική, να διερευνηθεί η υπόθεση και κυρίως το κατά πόσον μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να εξουδετερωθεί χωρίς να σκοτωθεί από την αλβανική αστυνομία. Αυτά είναι θέματα τα οποία νομίζω πρέπει να διευκρινιστούν χωρίς να επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα. Η αντίδραση του κύριου Ράμα σας προβλημάτισε? Το ότι έσπευσε να κλείσει την υπόθεση χρεώνοντας σε μια εξτρεμιστική ενέργεια, αυτό δυναμητίζει λίγο το κλίμα στις σχέσεις? Νομίζω, εντάξει, το πολιτικό λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα είναι ανάλογο της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και αυτών τα οποία ισχύουν στον πολιτικό διάλογο στην κάθε χώρα. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι αλλιώς μιλάμε εδώ, αλλιώς στην Αλβανία, αλλιώς μιλάνε στην Τουρκία, αλλιώς μιλάνε στη Γερμανία κτλ. Προφανώς ο κύριος Ράμα ήθελε να το εκμεταλλευτεί αυτό το δώρο εξ ουρανού κατά κάποιο τρόπο για τους πιο ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της Αλβανίας και να το ενσωματώσει στο λόγο του. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει κακή εντύπωση γενικά το ότι το κάνει, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα στην εσωτερική πολιτική συμβαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη. Κοιτάξτε, υπάρχει το αστυνομικό πεδίο, ας το πούμε, αυτής της υπόθεσης, όπου